Unboxing και πρώτες εντυπώσεις για το Cactus Town στην Kickstarter έκδοση. Είναι η έκδοση η οποία έρχεται στο μεγάλο κουτί και περιέχει αντί για standees μινιατούρες και έχει και ταμπλό αντίστοιχα, αντί για να βάζεις τις κάρτες πάνω στο τραπέζι. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που παίζει από 2 έως 4 παίχτες. Υπάρχει επέκταση για 5ο παίχτη και για solo ξεχωριστά. Διαρκεί περίπου 20-60 λεπτά, ηλικίες 8 και πάνω και βάρος 2-5. Σχεδιαστές είναι Raoul Luke Turner και η εταιρεία το βγάζει είναι η Second Gate Games. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών Αμερικανικής Δύσης με κάρτες. Έχει πολύ εύκολους κανόνες και είναι πολύ προσιτό σε όλους. Μπορεί να το παίξουν εύκολα και οικογένειες και έχει εξερεύνηση. Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί είναι η ταυτόχρονη επιλογή ενεργειών, η προγραμματισμένη κίνηση, ταμπλό που αλλάζει, κίνηση σε πλέγμα, χρήση σαριών και Action Cue. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Εδώ απλά θα εστιάσουμε στα περιεχόμενα. Αυτό ξαναλέω είναι η Kickstarter έκδοση και μπορείτε να ξεχωρίσετε αρκετές διαφορές από τη retail έκδοση, όπως το ταμπλό των παικτών, το κεντρικό ταμπλό, κανονικά φτιάχνει το πλέγμα μόνο με κάρτες και αντί για standees έχει μινιατούρες. Επίσης έχει πιο μεγάλο κουτί, μιας και το κουτί του παιχνιδιού της retail έκδοσης είναι πιο μικρό από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, βγάζω τις μινιατούρες αυτής αμέσως εδώ στην άκρη και τα θυλάδια για να ανοίξω πρώτα απ' όλα το ταμπλό του παιχνιδιού και να το βάλουμε κάτω στο κέντρο. Το ταμπλό δείχνει ένα πλέγμα με κάρτες ουσιαστικά, δεν είναι απαραίτητο, αλλά πάντα είναι ωραίο να έχεις ταμπλό, να έχεις και ταμπλό. Έτσι, είναι από σκληρό χαρτόνι, linen finish, πολύ ωραία ποιότητα, είναι matte, δυστυχώς. Είναι, δεν επιτρέπεται να το προσπαθείς να το ζουλήξεις για να κάτσει το ταμπλό, okay, πλέον. Με λίγο βάρος ίσως κάτσει, αλλά μια καλή παραγωγή φροντίζει έτσι ώστε με το ανοίξει το ταμπλό να κάθεται τελείως σε επίπεδο στο τραπέζι, κάτι το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση στο συγκεκριμένο ταμπλό. Όπως και να έχει, αυτό είναι το πάνω μέρος. Εδώ είναι οι κάρτες γιατί θα δημιουργήσουν πλέγμα στο παιχνίδι και εδώ στο κάτω μέρος, θα το άλλο στο πλάι για να φαίνεται καλύτερα, είναι το κάτω μέρος των καρτών. Το πλέγμα είναι αυτό επί αυτό, έτσι. Και έχει το λόγο του παιχνιδιού. Ωραία. Πάμε να δούμε τι άλλο βρίσκουμε μέσα. Καταρχήν, υπάρχουν φυλάδια σε γαλλικά από ό,τι βλέπω. Εκτός από αγγλικά. Και άλλες γλώσσες. Μας ενδιαφέρει και γερμανικά. Μας ενδιαφέρει μόνο το αγγλικό rulebook και το Kickstarter content. Τα υπόλοιπα συνήθως αυτό που κάνω είναι, αν δεν ενοχλούν, μπαίνουν στο κάτω μέρος του κουτιού, αν φοράνε στο κουτί, για να μην τα μπερδεύουμε τα υπόλοιπα φυλάδια. Το φυλάδι λοιπόν οδηγιών έχει τα περιεχόμενα, το σκοπό του παιχνιδιού, ο οποίος είναι άλλος αν είσαι σερίφης και βοηθή, αν είσαι outlaw, αν είσαι ο κυνηγός επικηρυγμένων ή αν είσαι can-can dancer, έτσι. Εδώ είναι το πώς στείλουμε το πλέγμα του παιχνιδιού, πώς παίζουμε, οι ενέργειες, πώς κάνουμε διάφορα στοιχεία του παιχνιδιού, κάποιο variant, το gunslinger mode και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ εύκολο σε κανόνες το παιχνίδι. Εδώ υπάρχουν τα screens, τα οποία καλά θα ήταν να είχαν ένα playread από πίσω, είναι η αλήθεια, από το να είναι σκέτα, ok. Εδώ λοιπόν αυτά τα φτιάχνεις και τα βάζεις έτσι, ok, ωραία. Το insert παραδόξου είναι αρκετά καλό, ενώ παραδόξου μιας και δεν είναι game trays και φαίνεται να έχει θέσεις για τα πάντα, περίεργο, δεν είναι τόσο καλό. Συνήθως δεν είναι προσεγμένα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτά είναι τα ταμπλό των παικτών. Θα μπορούσαν να είναι board, ειδικά αφού είναι η Kickstarter έκδοση. Έτσι, δεν έχεις καν τέτοια στην retail. Ουσιαστικά είναι card holder για να έχεις τις κάρτες σου, τους δείκτες σου κτλ. Εδώ φαίνεται ότι είσαι bounty hunter, αν είσαι outlaw, αν είσαι σερίφης με τους βοηθούς, αν είσαι can-can dancer ή αν είσαι Dakota και τα τσούγκα. Είναι οι διάφοροι ρόλοι που έχει μέσα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει διαφορετικούς ρόλους και προσπαθείς να κάνεις διαφορετικά πράγματα ανάλογα με το ποιος είσαι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Αυτά λοιπόν είναι τα φυλάδια. Εδώ υπάρχουν οι βάσεις, οι οποίες δεν νομίζω ότι χωράνε στις μινιατούρες. Για να τις φυλάξεις με τις βάσεις μέσα.
Η Outlaws για παράδειγμα είναι πάντα MOV, οπότε θα ήταν εύκολο να πεις τους βάζω τα MOV στις MOV βάσεις και τους φυλάω μέσα στη θήκη με τα MOV. Α, ξέχασα ότι υπάρχουν εδώ οι Cowboys και ο The Long Ranger. Τα ταμπλό αυτά, ξαναλέω, είναι έξτρα. Εδώ είναι η Kickstarter έκδοση, τα Kickstarter έξτρα που περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνουν τα Pet Minis Expansion, Mini Board που είναι για να φυλάς τα στοιχεία σου, τα εργαλεία, εναλλακτικά κτίρια, Crazy Chickens από τη λέει, Character Skills, είναι έξτρα όλα αυτά και ούτω καθεξής. Οκ. Μάλιστα. Βέβαια το Long Ranger δεν τον έχει σαν χαρακτήρα. Πρέπει να τον πάρεις έξτρα αν πάρεις το Expansion για πρώτο παίχτη. Εγώ το έχω, δεν το έχω εδώ μέσα. Λοιπόν, ξύλινα κόκκινα εδώ, τα οποία θα είναι πολύ ποιοτικά. Με ωραία εκτύπωση και διπλής όψης. Εδώ είναι τα διάφορα token που έχουν οι παίκτες. Επίσης είναι η επέκταση τα pets, έτσι, που έχει μέσα. Γενικά είναι πάρα πολύ ποιοτικά αυτά εδώ. Έχουν κάνει καλή δουλειά στην εκτύπωση και είναι και διπλής όψης. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία και color coded όπως πρέπει και το καθεξής. Και αν δεν κάνω λάθος, ναι, υπάρχει και θέση μέσα στο tray να μπορέσεις να τα φυλάξεις όλα εδώ. Ωραίο αυτό. Αυτά που βλέπω, για να ξανακοιτάξω το Kickstarter content, δεν ξέρω αν είναι για να αντικαταστήσουν τα standees. Replace the base game character and take the respective skill token, including the dynamite token for the can-can dancer. Οπότε παίρνεις το token. Alternative characters introduce character specific skills to the game. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Οκ. Ωραία. Το άλλο που βρίσκουμε εδώ είναι τα μικρά τα κενάκια. Αυτά εδώ. Τα οποία αυτά μικρά τα κενάκια νομίζω ότι καθιστούν, αν δεν κάνω λάθος, κάποια από τα μικρά token που υπάρχουν εδώ. Μάλλον. Όχι. Ξαναδούμε λίγο τι έχει το έξτρα. Kickstarter content. Δείχνει τα pets που είναι αυτά εδώ. Δείχνει τα character skills που είναι αυτά εδώ. Κάρτες κτίρια του Crazy Chicken. Έτσι. Οκ. Okay. Όλα αυτά εδώ, θα να δείξω, που επίσης είναι ξύλινα, επίσης είναι διπλής όψης, επίσης είναι με ωραία λαμπερά χρώματα, επίσης φυλάσσονται στο πολύ ωραίο πρακτικό insert που έχουν κάνει εδώ. Οκ. Okay. Τέλεια. Θα το δείξω λίγο μέχρι στιγμής. Έχει θέσεις για τα στοιχεία του παιχνιδιού. Αυτά βρίσκονται στη retail έκδοση. Οπότε αυτά έχουν αντικατασταθεί με τα ξύλινα token που είδαμε πριν από λίγο. Και δεν ξέρω αν αυτά χωράνε και εδώ. Όχι. Περίρου που θα μπουν αυτά, μάλλον θα μπουν σε κάποιο σακουλάκι αφού υπάρχουν ξύλινα. Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουμε στην deluxe έκδοση τα token αυτά, θα χρησιμοποιήσουμε τα ξύλινα. Ναι, και υπάρχουν και αυτά εδώ. Οκ. Okay.
Μετά, τα standees, τα οποία standees, η αλήθεια είναι, θα έπρεπε να έχουν και βάσεις. Δεν έχουν βάλει βάσεις. Βάλανε τα standees μέσα, δεν έχουν βάλει βάσεις, οπότε αυτό είναι λίγο... Ας μην τα βάζανε καθόλου. Εντάξει, αν πεις, μπορείς να πάρεις βάσεις για standees από άλλα παιχνίδια ή από κατάστημα που πουλάνε στο εξωτερικό και υπάρχουν, αλλά τι τα βάλανε αφού... Εντάξει, υπάρχουν μινιατούρες, δε. Α, όχι, συγγνώμη. Διορθώνω τον εαυτό μου γιατί υπάρχουν εδώ οι βάσεις, να τες. Μάλιστα. Οπότε, ας τα βγάλουμε. Ναι, είναι μέσα στο κουτί με τις μινιατούρες, γι' αυτό δεν το πρόσεξα. Τα ζάρια του παιχνιδιού είναι εδώ. Τα οποία είναι εξαιρετικά, είναι ένα ζάρι ανά είδος παίχτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για τους Outlaw, για τον Σερίφη και το καθεξής. Πάρα πολύ ωραία ζάρια, τα οποία επίσης λογικά παίρνουν εδώ και χώρο για τους έξτρα χαρακτήρες, αν έχεις πάρει και τους έξτρα χαρακτήρες. Μάλιστα, οι βάσεις που γκρίνιαξε ότι δεν υπάρχουν, εντάξει, να διορθώσω, υπάρχουν τελικά. Νότες. Και τέλος, οι κάρτες του παιχνιδιού, για να τις ανοίξουμε να τις δούμε. Οι κάρτες είναι πάρα πολύ ωραίες ποιότητας, είναι linen finish, τα δεκάκια του κάθε παίχτη, τοποθεσίες, το art είναι πολύ όμορφο καρτουνίστικο. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά εδώ. Με την εικονογράφηση. Okay. Εδώ ξαναλέω υπάρχουν θέσεις για τις κάρτες, οπότε τις βάζω μέσα. Υπάρχει και το extra content, δηλαδή το Kickstarter edition. Έχει κάποιες έξτρα κάρτες, οι οποίες είναι τα εργαλεία, εναλλακτικά κτίρια. Νομίζω εδώ είναι αυτές οι κάρτες. Θα είναι τα play raid. Σε διάφορες γλώσσες, ένα... Μια γλώσσα. Και το τελευταίο είναι αυτό εδώ. Που έχουμε πάλι κτίρια. Οπότε εδώ ολοκληρώνουμε λοιπόν με όλα αυτά τα έξτρα κτίρια. Όλα τα κτίρια που υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι, που φτιάχνουν αυτό το πλέγμα εδώ για να δημιουργούν την πόλη. Ξαναλέω και αυτά έχουν τη θέση τους, όλες οι κάρτες έχουν τη θέση τους. Και χωράνε και sleeves. Ό,τι φαίνεται. Ναι. Εδώ. Οπότε. Το τελευταίο που έχει μείνει να δούμε είναι οι μινιατούρες, οι οποίες είναι αυτές εδώ και είναι καταπληκτικές. Δυστυχώς λείπουν οι μινιατούρες για τον για τον πέμπτο παίκτη και για το solo. Να τις δούμε. Είναι υπέροχες πραγματικά. Τόσο υπέρχες που μακάρι να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα παιχνίδια ή κάποιο άλλο παιχνίδι. Έχουν κάνει τέλεια δουλειά εδώ, είπε η εταιρεία.
Ναι, ότι είναι ωραίες γιατί είναι και... Τόσο άλλο είναι και καρτουνίστικες, δηλαδή εκεί θέλω να καταλήξω. Ωραίο μέγεθος, ωραίες πόζες, πολύ χαριτωμένες. Κλέφτες εδώ που τρέχουν με το... Κοιτάξτε τι ωραία πόζα αυτή, που τρέχουν με το σακί με τα χρήματα. Επίσης είναι αρκετά στιβαρές. Δεν αισθάνεσαι ότι μπορεί να τις σπάσεις ή να τις χαλάσεις, που είναι και αυτό πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραίες μινιατούρες. Κλασική εικόνα. Έχει κρυφτεί το κορίτσι μέσα στο βαρελάκι. Όσοι είναι fan Lucky Luke, το έχουν ξαναδεί αυτό. Νομίζω είναι οι χορεύτερες Can-Can που είναι ήρωες. Χαρακτήρες μπορεί να παίξει μέσα στο παιχνίδι, που έχουν δικά του ατζέντα για να κερδίσουν. Η χορεύτερα Can-Can. Και τέλος, αυτή εδώ. Ναι, υπάρχει και αυτή εδώ η μινιατούρα, η οποία είναι για First Layer Token. Ένας κάκτος. Καταπληκτική η μινιατούρα κι αυτή. Και τέλος, από ό,τι βλέπω, υπάρχουν εδώ κάποια μικρά τοκενάκια που είναι τα pets, αν δεν κάνω λάθος. Για το expansion με τα pets, που έχει τα μικρά σου ζωάκια, ένα μικρό σκύλο από ό,τι βλέπω, μια γατούλα, ένα μικρό κοτόπουλο, ένα φίδι και ένα κοράκι ή οτιδήποτε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι όλα τα περιεχόμενα λοιπόν του παιχνιδιού. Τα ξαναδείχνω λίγο από κοντά τις μινιατούρες, γιατί είναι φανταστικές, είναι πάρα πολύ ωραίες. Την πρώτη ευκαιρία θα γυρίσω ένα βίντεο για το πώς παίζει.